την νύχτα ελευθερίας για τους πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες που γέμισαν τα νυχτερινά μαγαζιά μέχρι τις πρωινές ώρες. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο οι πολίτες επέστρεψαν σχεδόν στην προ-κορονοϊού εποχή. Νυχτερινά μαγαζιά, ταβέρνες, καφετέριες και μπαρ πλημμύρισαν από κόσμο. Το αδιαχώρητο Κέστε Λαβάδικα της Θεσσαλονίκης. Εμβολιαστήκαμε το Μάιο και το περιμέναμε πώς και πώς. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα, όλα καλά, προχωράμε δυνατά, εμβολιασμένοι. Η έλεγχη στις εισόδους των μαγαζιών ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Δεν είμαι εμβολιασμένος, οπότε δεν μπορούσα να... Δεν μπήκα σε κλειστό χώρο. Κοίταξε, νομίζω ότι τα μαγαζιά τηρούν στο πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 100% τα μέτρα. Πολύ περίεργο συνέστημα είναι η αλήθεια. Ο κόσμος πραγματικά διψούσε για να βγει. Είχαμε βέβαια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι είχαμε πολλή πίεση. Γιατί αρκετοί εμβολιασμένοι μπήκανε, είχαμε 100% πληρότητα. Η ώρα είναι 8 και 4 το πρωί. Οι Θεσσαλονικείς έρχονται για να διασκεδάσουν και επιδεικνύουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στο προσωπικό του καταστήματος. Η ίδια εικόνα και στην Πάτρα. Τα συγκεκριμένα μέτρα προφανώς δίνουν ένα αυξημένο ρίσκο και τα από τη μια μεριά για τους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι, γιατί βεβαίως έχουμε, όπως γνωστόν, 13% πιθανότητα να κολλήσουμε όντας εμβολιασμένοι. Και όλα αυτά την ώρα που από σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου σε άτομα άνω των 50 ετών και σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι, σωστό. Είναι όμως μια ισχυρή σύσταση. Ήδη η τρίτη δόση χορηγείται σε άτομα άνω των 60 ετών, υγειονομικούς και ανοσοκατασταλμένους.